Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 6 Οκτωβρίου είναι τα γεγονότα στην Δέλτα Τηλεόραση, οι ειδήσεις στη Δέλτα Τηλεόραση. Στο δεύτερο μέρος πάμε να συζητήσουμε αυτοδιοικητικά σήμερα. Θα συνδεθούμε με την κυρία Νίκη Δραμανίδου, Δημοτική Σύμβουλο στη Λαϊκή Συσπήρωση για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Καλησπέρα κυρία Δραμανίδου. Καλησπέρα κύριε Σταυρίδη. Συζητάμε πολύ και στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά γίνεται έντονη κουβέντα ακόμη και στο δρόμο, στα καφέ κτλ. Αν βγει κανείς, για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο στοιχείο, πριν πάμε στο αν είναι ταραχώδης ή όχι, όπως γράφουμε στον τίτλο, που θέλω να σας ρωτήσω, είναι αν αισθάνεστε πως έχει χαθεί το ενδιαφέρον που είχε ο κόσμος, οι πολίτες, για να παρακολουθήσουν τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν ήταν πάντοτε πολλοί, αλλά ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι ερχόταν είτε στις πίσω καρέκλες είτε στις πλάι να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις, να έχουν μια εικόνα. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε κι εσείς ως χρόνια πια εκεί στην έδρανα? Η αίσθηση που έχω είναι ότι τώρα το παρακολουθεί πολύ περισσότερος κόσμος όταν μεταδίδεται διαδικτυακά. Όμως η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έχει αντιληφθεί ότι αυτό δεν είναι συνεδριάσεις που βγάζουν και ένα αποτέλεσμα, που προάγουν τέλος πάντων και τη συζήτηση και που λύνουν και προβλήματα. Αυτό είναι το βασικό. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι πρέπει να γίνονται ζωντανές οι συνεδριάσεις για να έρχεται όχι ο κόσμος απλά να παρακολουθεί, να έρχονται δημότες που έχουν προβλήματα, να θέτουν τα ζητήματά τους και να παρακολουθούν τη συζήτηση. Αυτό έλειψε εξαιτίας του κορονοϊού. Τώρα που, ας πούμε, γυρίζουμε στην κανονικότητα και τον εξαφανίσαμε τον κορονοϊό, ενώ εξακολουθεί και υπάρχει, δεν λαμβάνονται μέτρα και τίποτα. Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πραγματικά πάρα πολύ κουραστικές, με κοκορομαχίες και εντάσεις που κουράζουν και πολλές φορές απογοητεύουν και τους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Και αναρωτιούνται πού πάμε. Και το λέω αυτό γιατί οι συνεδριάσεις έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με την νομοθεσία του Υπουργείου Εσωτερικών όπως έχει αλλάξει και φυσικά με τον πρόεδρο που οργανώνει και διευθύνει τη συζήτηση. Άρα λοιπόν εντοπίζετε δύο λάθη. Το ένα λάθος είναι στην νομοθεσία και το άλλο είναι στη διαχείριση από το Προεδρείο. Ναι. Γιατί η νομοθεσία τώρα, κοιτάξτε, έχουν μεταβιβαστεί από το 2020 έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες στις επιτροπές του Δήμου για τα σοβαρά θέματα και έχουν αφαιρεθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια και μάλιστα η Επιτροπή Οικονομική που αποφασίζει για αυτά και παντού δηλαδή σε όλες τις επιτροπές υπάρχει τεχνητή πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή θα έχει, έτσι ορίζουν όμως, 5 στους 7. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι? Όχι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι να δεν μπορεί να διοικήσει η δημοτική ομάδα, κυρία Δραμανίδου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι όμως αυτό καθόλου δημοκρατικό. Ήρθε η κυβέρνηση και επέβαλε ένα καπέλο στα δημοτικά συμβούλια για να περνάει την πολιτική της. Αυτό το πράγμα. Αυτό ενδιαφέρει. Θα προτιμούσατε λοιπόν να μείνουμε. Θα προτιμούσατε να έχει παραμείνει η απλή αναλογική όπως έγιναν οι εκλογές και να μην μπορεί η Δημοτική Αρχή να περάσει απλά βασικά πράγματα για τη λειτουργία του Δήμου? Ναι, κοιτάξτε, ήταν πιο δημοκρατική είναι έστω αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής. Να σας πω κάτι. Το βασικό είναι ποια πολιτική θες να περάσεις. Αφού περνάς αυτή την πολιτική, την κυρίαρχη, η οποία είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, γι' αυτό και το Υπουργείο έδωσε και η κυβέρνηση έδωσε ακριβώς, έφτιαξε αυτή την νομοθεσία. Ήδη από τα χρόνια των μνημονίων, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Περιφερειακά έχουν ένα πολύ στενό έλεγχο και κορσέ που έχει να κάνει και με τα οικονομικά τους και με τη δραστηριότητά τους και με οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κινηθείς όπως το παρελθόν. Είναι, θέλω να πω, το πλαίσιο τέτοιο πρώτα και κύρια και μετά είναι η διαχείριση του Προεδρείου. Προστέθηκε κιόλας, να πω το τελευταίο, στις αρχές Ιουλίου, καινούργια ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργού του Βορύδη, που ουσιαστικά απαγορεύει στις παρατάξεις, τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, να θέτουν ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε καταθέσει ένα ερώτημα στις 26 Ιουλίου, που αφορά
το ζήτημα πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την αύξηση της ενέργειας και να μην πληρώσουν οι δημότες και ρωτάμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει έρθει. Και δεν έχει έρθει γιατί βάσει της νομοθεσίας, άμα θέλει το φέρνει, να συμφωνεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλιώς να κάνει μια ξεχωριστή συνεδρία μετά από 15 μέρες. Δηλαδή, είναι δύσκολο πια, τουλάχιστον στο δικό μας το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αλλού που ρωτήσαμε εξακολουθούν και μπαίνουν τα ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τουλάχιστον στο δικό μας δεν συμβαίνει αυτό. Πάντως και στο παρελθόν, σε προηγούμενες θητείες, εντάξει, πάντα υπήρχαν 2-3 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ακουγόταν, συμφωνούσε το σώμα και συνήθως συζητιόταν. Ναι. Ενώ ναι, τώρα δεν προβλέπεται από το νόμο ή από το Προεδρείο δεν προχωρά. Το νόμο, το Προεδρείο, ο Πρόεδρος αποφασίζει γι' αυτό. Όχι ο Προεδρείο, ο Πρόεδρος αποφασίζει. Αν θα μπει εκτός ημερήσιας διάταξης ένα θέμα, αφού το καταθέσουμε 2 μέρες πριν. Μάλιστα. Θα μπορούσε λοιπόν το θέμα, λέμε τώρα του Ιουλίου, να έχει συζητηθεί αν το έφερνε ο Πρόεδρος στο Προεδρείο στη συνεδρίαση. Ναι, σε μια από τις τόσες πολλές που κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, υπήρχε και μια κόντρα η οποία είχε να κάνει με το αν πρέπει οι συνεδριάσεις να γίνονται διαδικτυακά, αν πρέπει να γίνονται με φυσική παρουσία. Ακούστηκε, μου μετέφεραν, πως ακούστηκε το απίστευτο ότι αφήνουμε τη δουλειά μας για να έρθουμε εδώ. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκφράστηκαν και έτσι, θέλοντας να κάνουν τις συνεδριάσεις διαδικτυακά. Θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε, εγώ ένιωσα έκπληκτος και πολύ ακόμη ακούγοντας αυτό. Γιατί πιστεύω ότι τη στιγμή που ερχόμαστε να σας ψηφίσουμε εσάς τους υποψηφίους και να εκλεγείτε, πρέπει να είστε παρόντες στα δημοτικά συμβούλια και είναι και επιλογή, νομίζω, να βρίσκεστε εκεί. Αν κάποιος δεν το επιθυμεί, μπορεί να παραιτηθεί ή αν δεν έχει χρόνο. Ναι. Δείτε λίγο. Εμείς θέλουμε τη ζωντανή λειτουργία συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου και θυμίζω πριν 2 χρόνια που όλες οι παρατάξεις μαζί είχαμε κάνει και διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο για να ζητήσουμε τη ζωντανή λειτουργία μετά που είχαν χαλαρώσει τα μέτρα του COVID. Και αυτό το θέλουμε γιατί είναι πολύ διαφορετικό να είσαι μέσα στην αίθουσα. Το έχουμε δοκιμάσει δηλαδή και μέσα στην αίθουσα και διαδικτυακά. Υπάρχουν προβλήματα, δεν ακούγονται, τεχνικά προβλήματα τέλος πάντων που δεν ξέρω γιατί δεν λύνονται τόσο καιρό. Το βασικό όμως είναι ότι από την ώρα που είσαι εκλεγμένος πρέπει να βρίσκεσαι εκεί. Τώρα, όπως είπαμε και την πιο προηγούμενη φορά στον Πρόεδρο, πρέπει να δείξει μια κατανόηση σε αυτό που ζητάνε ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι επαγγελματίες, που λένε ή να μπαίνουν Δευτέρα ή Τετάρτη τα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε κάνει δημοτικά συμβούλια Τρίτες, Πέμπτες, Παρασκευές. Μάλιστα, ένα το έκτακτο ειδοποιηθήκαμε το πρωί ώρα 11 για να πάμε το απόγευμα στις 6.30 ώρα. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Φυσικά. Εντάξει, τώρα να βρείτε χρόνο και μέρες που να βολεύει τους δημοτικούς συμβούλους, αυτό είναι λογικό. Αλλά το να γίνονται διαδικτυακά για να μην αφιερώνει κανείς χρόνο για να μην πηγαίνει, είναι τραγικό. Ναι, δεν είναι σωστό. Προβλέπεται βέβαια και το διαδικτυακό. Σύμφωνα. Αλλά από την ώρα που, όπως λέει ο Πρόεδρος, είναι και μπορεί να το κάνει. Κάποια φορά μπορεί να το κάνει. Αλλά από την ώρα που επιμένει κιόλας ότι αυτός αποφασίζει για τον τρόπο που θα γίνει, εμείς τουλάχιστον ζητάμε να δείχνει μια ευελιξία στις μέρες που το βάζει και εγκαίρως να ειδοποιείται το σώμα. Mm-hmm. Κυρία Δραμανίδη, τώρα αναφερθήκατε αρκετές φορές στον Πρόεδρο, στο Προεδρείο κτλ. Ποια είναι τα προβλήματα στη λειτουργία και γιατί δεν λύνονται αφού έχουν εντοπιστεί, αν έχουν εντοπιστεί? Κοιτάξτε, υπάρχει μια... Έχει παρεμβάσει στο Προεδρείο πολλές φορές και συχνά διακόπτει, θέλει να περιορίσει τον χρόνο που μιλάνε οι σύμβουλοι, οι επικεφαλείς, δημιουργεί εντάσεις, όχι όμως μόνο ο Πρόεδρος. Υπάρχει, σας είπα, μια αντιπαλότητα και μια κουκουρομαχία με παρατάξεις αντιπολίτευσης, οι οποίες... Εμείς πιστεύουμε ότι πολλές φορές γίνονται για να γίνουν κιόλας και να δημιουργείται ένταση. Και αυτό το λέω γιατί σε δύσκολες στιγμές, για να διευκολυνθεί, δύσκολες στιγμές για τη Δημοτική Αρχή ας πούμε, παρότι γίνονταν πόση ώρα φασαρία, στο τέλος
Οι υπόλοιπες παρατάξεις αντιπολίτευσης ή ψηφίζανε λευκό για να διευκολύνουν τη Δημοτική Αρχή ή παρών. Να σας πω για παράδειγμα το θέμα για αυτά τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και στολίδια που έγινε τόση φασαρία για 140.000, αφού έγινε πολλή ώρα φασαρία, στο τέλος, στην αναμόρφωση του προπολογισμού, πέρασε με τα λευκά της αντιπολίτευσης αυτό. Ή στο θέμα των τελών της Διαμάθ. Παρότι ναι. Έχει το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτικό χαρακτήρα η συνεδρίασή του για το θέμα των τελών της Διαμάθ, μιλάμε ότι το ίδιο συνέβη και εκεί για να φύγει απόφαση που να διευκολύνει τη Δημοτική Αρχή και περιλαμβάνει αύξηση των δημοτικών τελών που επιβάλλει Άρα, λοιπόν, με τέλος, η Διαμάθ. Γίνεται κόντρα και φασαρία, αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, μόνο για να γίνεται. Ναι, είναι πολλές φορές που συμβαίνει και αυτό. Αυτό όμως δεν αποπροσανατολίζει το ίδιο το σώμα, αλλά και τις αποφάσεις που παίρνονται τελικά. Δηλαδή, αντί να γίνεται η όποια κόντρα, όχι η φασαρία, η όποια κόντρα σε θέματα πολιτικής και σκέψης, πολιτικής σκέψης και αποφάσεων μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, ίσως και της Δημοτικής Αρχής, γίνεται μεταξύ του Προεδρείου και των παρατάξεων. Εμείς, κύριε Σταυρίδη, λέμε ότι η Δημοτική Αρχή και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις εκτός από εμάς κινούνται στο γήπεδο της ίδιας πολιτικής. Στα βασικά συμφωνούν. Από εκεί και ύστερα χρειάζονται και τα επιμέρους για να φαίνεται αυτή η αντιπαλότητα, η οποία ξεκίνησε και από την πρώτη ώρα. Δεν βοηθάει αυτό και δεν βοηθάει τα διάφορα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και οι δημότες, που είναι μεγάλα προβλήματα που χρειάζονται το αμέσως επόμενο διάστημα σύντομο και σοβαρές αποφάσεις και λύσεις. Κυρία Δραμανίδου, σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε εκλογές. Ναι. Θα έχουμε και αποτέλεσμα. Και είτε από την πρώτη είτε από τη δεύτερη Κυριακή θα είναι πάλι αλλαγμένο το σύστημα, θα έχει ξεπεραστεί το θέμα με την απλή αναλογική. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που θα βγει δήμαρχος θα μπορεί να διοικήσει με τους δικούς του δημοτικούς συμβούλους τον κάθε Δήμο. Πώς θα κινηθεί η λαϊκή συσπήρωση και πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα? Η λαϊκή συσπήρωση, όπως έχει δείξει τόσα χρόνια, είναι κοντά στα προβλήματα του κόσμου, τα αναδεικνύει και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο και προσπαθούμε αυτά πάντα να έχουμε στο στόχαστρό μας. Δεν μπορώ, ειδικά τώρα μάλλον που είναι έτσι τα προβλήματα, θα έχουμε και μεγαλύτερη ένταση και είπα και πριν ότι θα αναγκαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει και πιο δραστικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των δημοτών. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο από τώρα σε ένα χρόνο, γιατί τα πολιτικά γεγονότα και τα οικονομικά είναι τόσο σημαντικά, ναι, που δεν μπορώ να... Πιστεύετε δεν μπορώ... το γεγονός ότι θα έχουμε 2-3 μήνες πριν 4 εθνικές εκλογές θα επηρεάσει την όποια επιλογή του πολίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ίσως θα επηρεάσει και τις επιλογές των κομμάτων σε ό,τι αφορά τις στηρίξεις? Νομίζω ότι αυτό που θα κρίνει δεν θα είναι τώρα άμεσα οι εκλογές. Αυτό που θα κρίνει, νομίζω, είναι τα ζητήματα αυτά του χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, με την φτώχεια και την ενεργειακή κρίση. Επίσης και τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, ναι, και τα ελληνοτουρκικά. Αυτά μπορεί νομίζω, να αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης λόγω της αύξησης των τιμών και ο, ναι, ίδιος ο Δήμος ή τέλος πάντων κάποιες υπηρεσίες. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά, βέβαια, καύσιμα για τα σχολεία. Μπορεί να, δεν ξέρω, ήδη πρώτης ανάγκης. Πες είχαμε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό θα σας έλεγα. Χθες άκουγα ότι υπήρχε ένα ζήτημα με έναν προμηθευτή, με τον αναφέρουμε, ναι, τον άνθρωπο, ο οποίος ζητούσε αλλαγή, ναι, της σύμβασης. Υπήρχαν κάποια θέματα, ας πούμε. Φαντάζομαι πως δεν είναι ο μοναδικός. Θα ακολουθήσουν και άλλοι προφανώς, γιατί έχουν εκτεναχθεί στα ύψη οι πρώτες ύλες και όλοι αυτοί οι προμηθευτές θα δυσκολεύονται να προσφέρουν τα υλικά αυτά στις δομές του Δήμου. Και χθες, αν ακούσατε, υπόθηκε ότι δεν γίνεται, γιατί δεν θα βγει ο προϋπολογισμός. Είπα και πριν, οι προϋπολογισμοί είναι
πολύ στενή και δεν μπορούν να ελέγχονται από το παρατηρητήριο και δεν μπορούν να βγουν. Έτσι φοβάμαι ότι θα πολλοί δήμοι, δεν ξέρω για το δικό μας, ότι θα εκτροχιαστούν. Γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Παράδειγμα, είχαμε τα λειτουργικά των σχολείων εχθές. Η κυβέρνηση έστειλε έκτακτη επιχορήγηση σε όλα τα σχολεία, συνολικά 14 εκατομμύρια. Σε εμάς 139.000. Δεν φτάνουν φυσικά. Γιατί, να σας πω μόνο από όσο μου είπανε σε ερώτηση που έκανα, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε ένα προϋπολογισμό για το τι θα χρειαστούμε. Να σας πω μόνο ότι το φωτοτυπικό χαρτί που είχε 3 ευρώ 3,5 έχει πιάσει τα 7,5 ναι. ευρώ. Πάντως η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, την άκουγα μέσα στην εβδομάδα, έλεγε πως το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας έχει δουλέψει σε συνεργασία έτσι ώστε να δώσει χρήματα στους δήμους με στόχο να μην μείνει κανένα σχολείο κρύο τον φετινό χειμώνα. Αυτό είναι παρήγορο και προφανώς θα το προσπαθήσουν, γιατί αν φτάσουμε στο σημείο να κρυώνουν και τα παιδιά στα σχολεία, νομίζω ότι έχουμε χάσει το Ναι. το μέτρο. Να σας πω, ελπίζω να γίνει αυτό και εμείς όλοι εδώ, σε όλη την Ελλάδα, και φαντάζομαι οι σχολικές επιτροπές είναι αποφασισμένες γι' αυτό, να μην αφήσουν τα παιδιά να κρυώσουν. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να κάνουμε το οτιδήποτε και να ζητήσει και η Δημοτική Αρχή έκτακτη επιχορήγηση. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ έχει συνέδριο τον Νοέμβριο. Ναι. Τι θα πάνε να κάνουν εκεί, μία από τα ίδια που κάνουν τις άλλες φορές? Δεν είναι η φετινή χρονιά το ίδιο. Πρέπει να πάνε με απέτηση, να διεκδικήσουν και όχι να ανακυκλώνουν τα προβλήματα και να πηγαίνουν να λένε δημοσιογραφικά, να περιγράφουν προβλήματα. Πρέπει όχι, να πιέσουν... γιατί θα είναι και οι υπουργοί εκεί και θα είναι και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πάρουν οι δήμαρχοι οι ίδιοι το λόγο. Και αν θέλετε να σας πω και τη σκέψη, όχι απλά να τοποθετηθούν φιλολογικά για το σύνολο των δήμων, περιγράφοντας, ναι. αλλά και ο κάθε δήμαρχος για τα προβλήματα τα συγκεκριμένα που αντιμετωπίζει. Ναι, να ναι. ακουστούν στον Υπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δραμανίδου. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε πίσω εδώ στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων της Δελτα Τηλεόρασης.